ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ελπίζω όσοι ήρθατε με αυτοκίνητο εδώ σήμερα να έχετε παρκάρει νόμιμο απ' έξω. Λοιπόν, είμαι ο αρχιφύλακας Κώστας Χριστιανίτης και θέλω να σας δηλώσω ότι δεν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Θα μπορούσα να είμαι υπερήλικας, θα μπορούσα να είμαι άτομο με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, θα μπορούσα να είμαι μητέρα με παιδικό αμαξίδιο, θα μπορούσα να είμαι και έλλειος εντός εισαγωγικών. Δηλαδή το 40% του πληθυσμού, του εμποδιζόμενου πληθυσμού. Όπως σας είπα, δεν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, γιατί δεν ένιωσα ποτέ άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν με άφησε ούτε ο χαρακτήρας μου, ούτε το πνεύμα μου να νιώσω άτομο με ειδικές ανάγκες. Και τα δύο σφυριλατήθηκαν από την οικογένειά μου πρώτα απ' όλα, από το σχολείο μου μετέπειτα και αργότερα από την υπηρεσία μου, που μου έδωσε την ευκαιρία να παρισπίσω, να εισχωρήσω βαθιά στα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, κοινώς στην πιάτσα που λέμε. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει. Άνθρωπος. Όμορφη λέξη, έτσι δεν είναι. Άνω και θρόσκο. Κρύβει την κίνηση μέσα της. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τι είναι η κίνηση. Μια επιταχυνόμενη ακινησία. Κι όμως, αυτή η λέξη άνθρωπος κρύβει μέσα της την πιο σκληρή πέτρα. Κρύβει μέσα της τη μοναξιά, τη θλίψη, την αδυναμία εκπλήρωσης βασικών ονείρων. Αλλά ταυτόχρονα όμως κρύβει μέσα της και μια πέτρα του χρυσού. Γιατί καλό το ατσάλι, αλλά όπως και εσείς παιδιά ξέρετε, ο χρυσός τίκεται σε υπερδιπλάσιους βαθμούς από το ατσάλι. Και όταν ο δικός μου χρυσός αρχίζει να λιώνει κάποια στιγμή, μου προκαλεί νεύρα. Και μιας και είπα νεύρα, και τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, δεν ξέρω ότι έχουν μερικές καταστάσεις και με εκνευρίζουν τόσο πολύ, που πολλές φορές βαρύνουν και να αντιδράσω. Λες και δεν τις έχω, λες και δεν τις ξέρω, λες και δεν τις έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω πώς θα το εμφανίσω. Μερικές φορές λέω, είναι σαν να λιποθυμώ από μέσα μου, πώς λένε οι μηχανικοί, και ο φλάτσα. Αδυνατό όμως να τις αποδεχτώ. Αδυνατό να αποδεχτώ ορισμένες καταστάσεις και ορισμένες συμπεριφορές. Αδυνατό να αποδεχτώ, παραδείγματος χάρη, να μην μπορώ να πάω να κάνω τα ψώνια μου στα εμπορικά καταστήματα, λόγω έλλειψης πρόσβασης. Αδυνατό να αποδεχτώ, να μην μπορώ να πάω να κάνω τη δουλειά μου σε μια δημόσια υπηρεσία. Και πολλές φορές, ούτε καν να την πλησιάσω κιόλας. Αδυνατό να αποδεχτώ, να μην μπορώ να ταξιδέψω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να μην αναφέρω τα κτέλ, το νοσέ, τα πλοία. Δεν θα μας φτάσουν οι ώρες, πιστεύω, για να αναφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αδυνατό φυσικά να αποδεχτώ αυτόν που παρκάρει στη θέση του αναπήρου. Έστω και για ένα λεπτό. Ένα λεπτό μπορεί να φαίνεται λίγο για αυτόν που θα κάνει τη δουλειά του, αλλά για μένα μπορεί να μου φανεί η αιωνιότητα. Να αναφέρω ποιον, να αναφέρω τους επαγγελματίες, αδυνατό να αποδεχτώ αυτούς τους επαγγελματίες που καλύπτουν με τραπεζοκαθίσματα τα πεζοδρόμια και εμποδίζουν τους οδηγούς των τυφλών. Τι να πω, πραγματικά μερικές φορές όπως σας είπα, είναι σαν να υποθυμώ από μέσα μου. Και φυσικά και κυριότερα, αδυνατό να αποδεχτώ την εκ του πονηρού προσπάθεια της πολιτείας να αποποιηθεί μια πραγματική ανάγκη μιας κοινωνικής πολιτικής.
Εντάξει, όλοι μας, οι ευαίσθητοι τουλάχιστον, εντασσόμαστε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που παρέχουν μέρημνα και βοήθεια σε άτομα που τη χρειάζονται. Σε άτομα με αναπηρία, σε άτομα που έχουν άλλες ανάγκες. Και αυτό φυσικά είναι μια πράξη, μια εκδήλωση που εξάρει την κοινωνία, μια κοινωνία αλληλεγγύης. Βέβαια, μπορούμε να δικαιολογήσουμε λόγω του εθελοντισμού όλες αυτές τις περικοπές στις κοινωνικές παροχές και χρηματικές, αλλά και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό που γίνονται στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Φυσικά και όχι. Γι' αυτό και αδυνατό προσωπικά να αποδεχτώ τη δίθεν συμπάθεια. Αδυνατό να αποδεχτώ το χτύπημα, το φιλικό χτύπημα πίσω από την πλάτη. Καλά, αδυνατό να αποδεχτώ και πολλά άλλα, αλλά δεν είμαι παρόντος. Δεν είμαι αντικοινωνικός. Όπως με λέει η αδερφή μου, με λέει και γέρο, δεν είμαι αντικειμενικός. Νευριασμένος είμαι. Αλλά όχι. Όχι, δεν θα κάτσω προσωπικά εγώ να εγκλωβιστώ μέσα στο σπίτι μου. Γιατί έτσι το θέλει μια ανάλογη νοοτροπία. Απαιτώ και μάλιστα απαιτώ το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Στα πλαίσια αυτά, η ελληνική αστυνομία, η οποία με τη μάνα την υπηρετώ 23 χρόνια τώρα, έρχεται ως αρρωγός, ως βοηθός, να βάλει ένα λιθαράκι να εξαλειφθούν τα υπολείμματα αυτής της νοοτροπίας. Να βοηθήσει, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Όχι μόνο με το φόβο του γερανού, της κλίσης ή της μήνυσης, αν και όπως λέει και ο σοφός λαός μας, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράπτος. Έτσι δεν είναι, κύριε Λίζα. Αλλά έρχεται έμπρακτα η ελληνική αστυνομία. Με ενημέρωση, με παρότρινση, με διαρκή, και πάνω απ' όλα με διαρκή παρουσία στα τόσα δεδομένα σύγχρονα προβλήματα της ζωής. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη μιζέρια. Στο έτσι βλέπω εγώ τον κόσμο. Να εκτελέσουμε χρέη ανθρώπου. Πρέπει να εκτελέσουμε χρέη ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσουμε κριτική σε όλα. Σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσουμε κριτική σε όλες και όσες παραστάσεις έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας παιδιόθεν για το σωστό, το λάθος, το επιτρεπτό, το ανεπίτρεπτο, ακόμα και για το σεμνό και το ασεβές. Και φυσικά η αλήθεια του ενός βέβαια δεν είναι πάντα και η αλήθεια του άλλου και πόσο μάλλον δεν είναι και η καθολική των πραγμάτων. Πρέπει να αρχίσουμε κάποια στιγμή να τα προσέχουμε όλα αυτά. Το πώς βλέπουμε τον κόσμο διαμορφώνει τις πράξεις μας και ορίζει τη συμπεριφορά μας ως άνθρωποι. Τώρα, πολλοί θα αναρωτιέστε τι καινούριο μας λέει τώρα αυτός εδώ και γιατί τα λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου. Να σας πω, πιστεύω ότι έχουμε νικήσει και δεν το ξέρουμε. Δεν γίνεται να μας νικήσανε αυτές οι συντροπίες του παρελθόντος και εμείς να χοροπηδάμε αγκαλιασμένοι πάνω σε ένα βάθο. Εγώ προσωπικά ανήκω στη φάρα εκείνων που είναι ανίκανοι να ηγηθούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρξε η νύχτα μέσα. Μόνο που δεν ήταν πραγματική νύχτα. Για λίγο σβήσαν, είχαν σβήσει τα φώτα με το ατύχημά μου. Αλλά μετά ήρθε η αυγή. Όχι η αποδοχή, η αποδοχή ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απλά ένας συμβιβασμός. Ένας συμβιβασμός σε μια κατάσταση που σε προσωπική κλίμακα έπρεπε να την πιάσω από τα μαλλιά και να προχωρήσω. Τέλος πάντων, να τσουλήσω. Η επίκτητη αναπηρία μου δεν με εμπόδισε ούτε στο να συνεχίσω να εργάζομαι, δεν με εμπόδισε φυσικά βέβαια από άλλο μετερίζει στην υπηρεσία μου.
δεν με εμπόδισε ούτε στο να σπουδάσω στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, αυτό που πάντα αγαπούσα, τους υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα, μου έδωσε πολύ χρόνο. Μου έδωσε πολύ χρόνο να σκεφτώ. Να σκεφτώ και να αναθεωρήσω πράγματα, καταστάσεις και πάνω απ' όλα πρόσωπα. Από ό,τι μπορώ να πω, με την εμπειρία μου, την αναπηρία μου, στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αντίθετα, απλώνονται μπροστά μας άπειρα μονοπάτια. Με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, βέβαια. Και περιμένουν, ανάλογα τον άνθρωπο, να διαλέξει το μονοπάτι του και να το διαβεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχω ονειρευτεί τόσο πολύ ανάσκελα, που ξέρω καλά τι θα πει ρεμβασμός, έμαθα πολύ καλά ότι τελικά όλα είναι ένα θαύμα σε ένα κόσμο που τίνει να πιστέψει πως δεν υπάρχουν θαύμα. Πού αρχίζει τη λία τελικά και πού αρχίζει η τόλμη. Όλα θέμα ύψους είναι. Ας σταθούμε όμως κάποια στιγμή όλοι μας στο ύψος που μας αναλογεί και ας σεβαστούμε. Ας αλλάξουμε νοοτροπία κάποια στιγμή. Και όταν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, να παροτρύνουμε και το διπλανό μας να κάνει το ίδιο. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, γιατί έχω περάσει κι εγώ και τα θυμάμαι μάλλον τα μαθητικά μου χρόνια. Δεν θέλω να παρεθείτε. Νιώθω όμως την ανάγκη πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από τα δάχτυλα της καρδιάς μου πρώτα απ' όλα εσάς τα παιδιά. Γιατί ξέρω ότι θα σκεφτείτε. Θα σκεφτείτε δημιουργικά. Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μου, τους συναδέλφους μου, τους ταξιάρχους, κύριο Αστέριο Ματζιώκα, κύριο Μιχάλη Τσάτση, που μου δώσατε την ευκαιρία να ξεσπαθώσω κάποια στιγμή. Φυσικά να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη για τη θερμή φιλοξενία, για την αίθουσα που μας παρέχει. Αυτά. Σε περίπτωση που όλοι σας δεν πιστεύετε στους σύγχρονους σούπερ ήρωες, σας προτρέπω να γνωρίσετε τον Νίκο Χριστιανίδη, τον πατέρα μου. Είμαι ο αρχιφύλακας Κώστας Χριστιανίδης και δεν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ σας.